Το Σαββατοκύριακο 23 με 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται στοιχείο το 21ο Ναυτιλιακό Συνέδριο, το οποίο διοργανώνει η εταιρεία Maritime Shipping Consultants σε συνεργασία εδώ στοιχείο με την κυρία Πόλια Κάβαλου και φυσικά με τη συμμετοχή του τμήματός μας, του τμήματος απασχόλησης, ναυτιλίας και τουρισμού. Είναι ένα συνέδριο το οποίο στοιχείο για πρώτη φορά επισκέφθηκε το 2018 και γίνεται μια προσπάθεια να κρατήσουμε το συγκεκριμένο συνέδριο στο νησί και να πραγματοποιείται εδώ, στο νησί της Χίου, αν όχι κάθε χρόνο, τουλάχιστον σε μια πιο τακτική βάση. Ο λόγος που η εταιρεία επέλεξε τη Χίο για την πραγματοποίηση του συνεδρίου είναι φυσικά το γεγονός ότι και η Χίος και οι Νούσες αποτελούν τη γενέτειρα πολλών πλειοκτητών και ανθρώπων της ναυτιλίας. Έτσι θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε πάνω από 300 ανθρώπους πολύ σημαντικούς στο χώρο της ναυτιλίας και από περισσότερες από που θα εκπροσωπούν περισσότερες από 200 ή και 250 ναυτιλιακές εταιρείες. Το πρόγραμμα έχει καταρτηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Στα πλαίσια του εορτασμού των 200 ετών έχουμε φροντίσει να συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα των συνέδρων και ένα πρόγραμμα αναψυχής μετά τη λήξη, μετά το πέρας του συνεδρίου, την ημέρα Κυριακή. Θα γίνει μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Μινά και στο μουσείο και θα ακολουθήσει και κάποια μικρή δεξίωση από το Δήμο της Χίου. Όπως έχω ξαναπεί, στόχος μας είναι η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και του συνεδριακού εν προκειμένου, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, γιατί είναι γνωστό ότι έτσι μεγάλο συνεδριακό κέντρο δεν υπάρχει στο νησί. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως πρέπει να επανεξετάσουμε και γίνονται συζητήσεις και με την Περιφερειακή Ενότητα Χίου προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως και στην κατάσταση που υπάρχει, στην κατάσταση που έχουμε τώρα στο νησί, νομίζω ότι είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε συνέδρια μικρά μέχρι 300-400 ατόμων, που αν θέλετε είναι και η πλειοψηφία των συνεδρίων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.